Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έπαψε ο κύριος Ψωμιάδης να είναι φίλος και ότι έπαψε εγώ να υπηρετώ το δίκαιο. Και το δίκαιο είναι με την πλευρά του κύριου Ψωμιάδη και όχι με εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν υπόγειες διαδρομές. Είστε σαφείς, είστε σαφείς. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Έχουμε μεγάλη κουβέντα μπροστά μας. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, είδατε τι έγινε με το πετρέλαιο θέρμανσης, είδατε τι γίνεται με όλα αυτά, με ΦΠΑ, ιστορίες. Έχει πολύ δρόμο. Γιώργο, αμέσως μετά να μιλήσουμε για το μνημόνιο επιτέλους. Ακριβώς. Που σου είδα πριν από λίγο, το διαβάζεις ως Ευαγγέλιο. Ακριβώς. Λοιπόν. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα, να πιείτε κι εσείς μια γουλιά καφέ, 9 και 18 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Το χιούμορ δεν απουσιάζει από την πολιτική, διότι το έχουμε ανάγκη πραγματικά. Το σκίτσο το οποίο θα δείτε τώρα είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί μαζεμένοι σε ένα καπηλιό. Οπ, εδώ είμαστε. Εδώ ο Γιώργος Παπανδρέου με τετωμένο το πόδι και το την παλίτσα. Την μπάλα, ναι. Τσίπρας με την πύρα στα χέρια. Και ο κύριος Καρατζαφέρης. Και ο κύριος, στο μέσο ο κύριος Καρατζαφέρης. Σαμαράς, ναι, με την πυρίτσα. Σαμαράς στην άκρη και στη γωνία η κυρία Παπαρίγα. Πάντα από το διαδίκτυο όλα αυτά. Δείτε τους. Η κρίση χτυπάει και τους πολιτικούς αρχηγούς. Πώς τον βρήκανε, ρε παιδί μου. Κοίτα και με το αυτό. Μοντάζ. Και το pullover και το. Λοιπόν, πάμε στην απευθείας σύνδεση να τον καλμερίσουμε και πάλι. Άλλωστε το χιούμορ πρέπει να υπάρχει στη ζωή. Μπύρα πίνετε, κύριε Πρόεδρε? Όχι, δεν πίνω. Δεν πίνω μπύρα, δεν πίνω καφέ. Α, ούτε μπύρα, ούτε καφέ. Λοιπόν, τότε θα σας στείλουμε σαμιώτικο κρασί, που είναι πάρα πολύ όμορφο. Εδώ είμαστε. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί η Real News σας είχε μέσα στο δικό σας χώρο, στο κτήμα, έτσι. Καταπληκτικές φωτογραφίες και πολύ ωραίο ρομπορτάζ της κυρίας Ιωάννου. Είναι στο κτήμα, εδώ είναι η προπόνηση μπάσκετ. Για να σταθούμε εδώ, εδώ είναι μπασκετάκι, έτσι. Ναι, ναι. Έβαλε, έβαλε καλά. Δύο πολύ, πολύ καλά μοιημένους στο μπάσκετ. Ναι. Εδώ είναι στην ψησταριά που ετοιμάζει για παιδιά. Και εδώ αυτή είναι η γουρούνα η με την έτσι, οποία έτσι επιχειρώ στην περιοχή. Εντάξει. Το καλοκαίρι το αφιερώνω στο κτήμα. Εδώ είναι η εκκλησία της Αιγαίος Τριάδος, ναι, όπου ακούγεται πάντα λειτουργία. Εδώ ο φιλός ο Καρατζαφέρης, έτσι. Εδώ είναι η λύκη μου, έχω πέντε λύκους. Πέντε λύκους. Πέντε λύκους. Έχω τους πίσω να πάμε. Και εδώ είναι στο τρακτέρ την στιγμή που προσπαθώ να περιποιηθώ τη γη εκεί. Πάντως πηγαίνετε πυκνά συχνά. Α, και εδώ είμαστε με τις ντομάτες, έτσι. Εδώ είναι το προϊόν της ευτυχίας και της επιτυχίας. Οι ντομάτες. Πρέπει να σου πω ότι βγάζω περισσότερο από 2 τόνες ντομάτες, τις οποίες φυσικά μοιράζω στον κόσμο. Μάλιστα. Εδώ είναι τα πτηνά. Έχω περίπου 20 κότες, αλλά τόσες χήνες. Πρέπει να υπάρχουν μέσα στο κτήμα περίπου 20 καναρίνια. Είναι η ζωή μου. Είναι η ζωή. Μπράβο. Είναι η ζωή. Τέλεια, τέλεια. Και, αλλά είναι η ζωή. Δηλαδή, αν αγαπάς τα ζώα, σε αγαπάνε και εκείνα και σου δίνουν ζωή. Δεν λέω τους συμπαίκτες μου στο μπάσκετ. Βέβαια. Δεν και βέβαια είναι σταριά, που ψήνεται. Μ' αρέσει όταν έρχονται φίλοι να ψήνω προσωπικά και να τους υπερποιούμε. Τέλεια. Πάμε λοιπόν τώρα στους φίλους σας να δούμε εντός και εκτός του κόμματος. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα μνημόνιο το οποίο άρθρο-άρθρο είναι πάρα πολύ σκληρό. Δηλαδή, ενώ αρχικώς... Γιώργο, το μνημόνιο, ναι, είναι εξαιρετικά σκληρό. Δεν φοράει καμία φορία. Εγώ όμως είμαι ο πρώτος αύριο το πρωί. Μάλιστα. Να πάω να τους διώξω κακήν κακός από τα αεροδρόμια. Αρκεί να μου πει κάποιος ποιος θα πληρώσει συντάξεις και μισθούς πρώτη του μηνός. Βεβαίως και είναι άγριο. Και βεβαίως είναι εξαιρετικά σκληρό. Είναι όμως όχι γιατί το θέλει η Τρόικα. Αλλά... γιατί το θέλει ο Σιμίτης και ο Καραμαλής που πτώχευσαν τη χώρα. Αυτοί φταίνε. Αυτοί που δίναν το θάρρος μερικά πράγματα από αυτά που σήμερα μας επιβάλλονται να τα ελέγξουν. Έχουμε 1.200.000 και πλέον δημοσίους υπαλλήλους. Δεν τους ήξερε κανείς. Εάν δεν έκανα μέσα στη Βουλή την παράσταση στον Πρωθυπουργό και του λέω επιτέλους πώς είναι, καταγράψέ τους, δεν τους ξέραμε. Το ελληνικό δημόσιο χρειάζεται 300.000. Έχουμε 800.000 περισσότερους. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια ανελαστική, διαρκώς αυξανόμενη δαπάνη. Έχουμε μπλέξει ένα κικαιώνα των τόκων. Δεν μπορούμε. Επομένως λοιπόν, να έρθει ο κύριος Σαμαράς, του το είπα και στη Βουλή και του λέω και δημόσια, να μου πει πώς θα πληρώσει μισθούς και συντάξεις την πρώτη μηνός, να διώξουμε κλωτσιδών
τους εκφραστές του μνημονίου, την Τρόικα. Αλλά επιτέλους λένε το ψέμα στον ελληνικό λαό. Δυστυχώς είναι ένα κολάρα που μας έχουν βάλει για να στέκεται καλά ο λαιμός μας. Γιατί δεν προσέξαμε όλα αυτά τα χρόνια τα άλατα που είχαν συσσωρευτεί. Δεν μπορεί η χώρα να επιβιώσει μόνη της, να το ξεκαθαρίσουμε. Ακριβώς. Εάν ο κύριος Σαμαράς έχει τον τρόπο να μας τον πει ότι αύριο το πρωί οι συντάξεις που είναι τόσα δις και οι μισθοί που είναι τόσα δις θα τα βρω από εκεί. Επιτέλους δηλαδή, να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ποιος θέλει την Τρόικα, ποιος θέλει αυτό το μνημόνιο που κάνει απέσια τη ζωή μας. Και γίνεται απέσια η ζωή μας, βάναυσα μας συμπεριφέρονται, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν έκαναν μια συγκεκριμένη, νοικοκυρεμένη πράξη. Τώρα λοιπόν φάσαμε εδώ, επειδή υπήρξαν οι κυβερνήσεις Καραμαλή, μία εκ των οποίων ήταν και ο κύριος Σαμαράς, οι κυβερνήσεις του κυρίου Σιμίτη. Αυτή είναι η κατάσταση. Γιώργο Αυτιά, η χώρα από την εποχή του Καποδίστρια μέχρι το 1990 είχε δημόσιο χρέος 130 δις για όλα αυτά τα χρόνια. Με αυτά τα λεφτά απελευθερώσαμε την Ελλάδα. Μπήκαμε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Είχαμε τους Βαλκανικούς πολέμους. Είχαμε το έπος του 40. Είχαμε τον Εφήλιο πόλεμο. Όλα αυτά με 190 δις χρέος. 130 δις. 130. 130 έβαλε ο Καραμαλής στα 5,5 χρόνια. Δεν σε παρακαλώ το νούμερο. Και 40 ήταν η μεσοπερίοδος Μητσοτάκη επί Πατρέου Σιμίτη. Μα είναι δυνατόν? Πώς θα βγούμε? Είναι απαραίτητη συνταγή. Εσείς και λέει τι λέτε ο κ. Βάρδας, και λέει ο κ. Βάρδας, ναι, ο στενότατος συνεργάτης του κ. Σουμαρά, από το 1990 σου θυμίζω. Μάλιστα. Λέει λοιπόν τι, είπε κύριε λοιπόν πρόεδρε, στον 984 επιλέξει. Εάν ήταν απαραίτητο οι 181 ψήφοι και όχι το 151, θυμάσαι που το συζητούσαμε με έναν άνθρωπο του Συντάγματος, η Νέα Δημοκρατία φυσικά και θα ψήφιζε. Και εμείς αν είμαστε κυβέρνηση θα ψηφίζαμε το μνημόνιο. Δεν υπήρχε άλλη λύση από το μνημόνιο. Και το λέει η φωνή του Σαμαρά. Επομένως, γιατί κορυδεύουν τον κόσμο? Δεν υπήρχε άλλη συνταγή. Δεν υπήρχε. Είχαμε δύο λύσεις. Εγώ εκείνη την ημέρα ήμουνα πολύ, θα σου έλεγα, σκεπτικός. Το πρώτο βράδυ δεν κοιμήθηκα. Έλεγα, πρέπει να πω αύριο το πρωί ή να κοπεί 10-15% το εισόδημα των Ελλήνων ή την πρώτη μηνός να πάνε και να μην βρουν λεφτά τις συντάξεις. Δεν μπορούσα να το κάνω, Γιώργο. Αυτό ήταν το θέμα. Είπα, μεταξύ να πάρει κάποιος το 85-88% του μισθού του και καθόλου τουλάχιστον να πάρει το 88%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή, ναι, αυτή είναι η κύριος Σαμαράς με καραγκιοζηλίκια, ναι, και λέει έξω το μνημόνιο. Δηλαδή πού πάει, πού ποντάρει? Στον άλλο που δεν ξέρει, στον άλλο που έχει το πρόβλημα και έρχεται και του ξύνει την πληγή. Λέω, αύριο το πρωί, από πού θα βρεθούνε? Εάν υπάρχει λύση, εάν έχει τρόπο, εάν έχει μία πηγή, να το πει. Πρώτος θα βγω και θα πω έξω η Τρόικα. Μάλιστα. Επιτέλους λοιπόν, γιατί δεν αντέχεται αυτή η κοροϊδία προς τον ελληνικό λαό. Δεν είναι τίποτα άλλο μία απόπειρα να υποκλέψει τις ψήφους του λαού ο κύριος Σαμαράς με μεθόδους που έκανε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια, φθάνοντας την Ελλάδα σε αυτή τη τραγική κατάσταση. Έλεος επιτέλους. Πάμε τώρα στις εκλογές που έρχονται. Κύριε Πρόεδρε, μαθαίνω ότι ζητάτε αντιπεριφερειάρχη εκεί όπου θα συμπράξει η Νέα Δημοκρατία και το δικό σας κόμμα. Όχι. Πολλοί το λένε λογικό, όχι, το θεωρούν όχι, λογικό όχι, αυτό. Όχι, 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 όχι. Ναι? Η μαύρη προπαγάνδα της Τριγύλης, μάλιστα, μέχρι την προηγούμενη Κυριακή, σε έντυπα, ναι, δικά της, από αυτά που ή είναι συμπλέουν ή τα έχει εξαγοράσει με το κάτι τι, έβγαζαν την εξής ηλίθια προπαγάνδα. Καρατζαφέρης, ναι, δεκανίκη του Πασόκ. Καρατζαφέρης, Ντόρα εναντίον Σαμαρά. Όταν κατάλαβαν λοιπόν ότι αυτό έπεφτε στο κενό από τη στιγμή που θα στηρίξω 6-7 ίσως και περισσότερους περιφερειάρχες της Νέας Δημοκρατίας άνευ καμίας αντιπαροχής αντιπεριφερειαρχών. Μάλιστα. Άνευ καμίας, δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Εγώ ενεργώ με τέτοιο τρόπο να μην πρασινίσει ο χάρτης για τον οποίο προσπαθεί φιλοτίμως ο κύριος Σαμαράς με τα διαρκώς αυξανόμενα λάθη του. Τότε λοιπόν έκλεισαν το στόμα τους. Το ξέχασαν. Οι φυλάδες αυτές, οι πουλημένες, οι αργυρώντες, δεν το ξανά έφεραν αυτές τις ημέρες. Έπαυσε ξαφνικά, υπάρχει ένα επιχείρημα. Μα είναι τον Γιώργο αυτή τη στιγμή. Ο μόνος βουλευτής τότε της Νέας Δημοκρατίας που είχε πάει φυλακή ήμουν εγώ από το Πασό. Φυλακή πίσω από τα κάγκελα, το θυμάσαι σου να νεαρός δεπόρτε τότε. Τότε με την κόντρα που είχαμε τον Κουτσό Γιώργα.
Εγώ λοιπόν αν θέλω Πασόκ στα πράγματα, είναι αδιανόητο. Όμως τα έφεραν εκεί οι κακές επιλογές της Δημοκρατίας αυτά τα 5,5 χρόνια, να πρέπει εγώ τώρα να στηρίξω μία κυβέρνηση για μην διαλυθεί η χώρα μου και να συμβαίνει η κυβέρνηση του Πασόκ. Αυτό συμβαίνει. Με οδήγησαν από λόγους καθαρά προσωπικής ευθύνης, ναι, να μην διαλυθεί η χώρα, να έρχομαι αυτή τη στιγμή και να βεθάω. Άρα... Τα ίδια πράγματα έλεγα και στον Καραμαλή, ναι, και θυμάσαι μου απαντούσε στη Βουλή μαζί με την κυρία Μπακογιάννη, ακραίοι, ακραίοι, ακραίοι. Γιατί δεν μπορούσαν να την πει στην αλήθεια. Του έλεγα τότε, Κώστα, έχει 152 και έχω 10, 162. Θυμάμαι. Στους δίνω, δεν θέλω αντιπροεδρία, δεν θέλω υπουργεία, δεν θέλω τίποτα. Πάμε να... Αλλαγή πολιτικής θέλω για θα βουλιάξει την Ελλάδα και θα κρύβεσαι. Δεν με άκουσε και τώρα κρύβεται. Τώρα τι κρύβεται. Λέτε στον κύριο Σαμαρά εσείς, έλα να σου δώσω ότι έχω να πάρουμε 8-9 περιφέρειες. Άκουσε, του είπα του Σαμαρά, όλο το χειμώνα. Μάλιστα. Όχι το χειμώνα. Έλα να κάνουμε το εξής, να μαζευτούμε όλοι ρε παιδί μου, όλοι. Έστω και αν μην γουστάρεις να τη βλέπεις καθόλου την Μπακογιάννη και εκείνη εσένα. Υποχρούμε θα όμως να κάνουμε σαν τραπέζι όλοι. Εμείς οι τρεις, ο Μάνος, ο Αδριανόπουλος, ο Κακλαμάνης, ο Ψωμιάδης, τα προβλημένα στελέχη, ο Αβραμόπουλος που γνωρίζει από τοπική αυτοδιοίκηση, ο Σιούφας που είναι η ιστορία του κόμματος, ο Προκόπης, και να πούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι να είναι υποψήφοι, οι καλύτεροι ποιοι είναι. Και πάμε λοιπόν όλοι μαζί να κερδίσουμε τις περιφέρειες και τους δήμους. Την επόμενη μέρα που θα τελειώνει αυτό το συμβούλιο, εσύ πάλι στο γραφείο σου, εγώ στο δικό μου και τώρα όπου είναι. Αυτό δεν το έκανε ο κ. Σαμαράς γιατί φοβήθηκε. Ο κ. Σαμαράς δεν μιλάει με κανέναν από όλους αυτούς, με τη διαφορά ότι εγώ μιλάω με όλους αυτούς. Αυτό είναι το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, ρωτώ, δεν είναι περιπέτεια, σε παρακαλώ, κυρία Ιωάννου, αυτή είμαι στον Πειραιά, η ξεφτύλα να έχει πάρει το χρήσμα και να το περιφέρει η Νέα Δημοκρατία από Κροκίδη σε Κασιμπάτη, από Κασιμπάτη σε Ευθυμίου, από Ευθυμίου στον Καπράλων, να απαντάει ο Καπράλος και λέει τι λέτε εσείς από την άλλη άκρη του κόσμου. Δεν είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Και λέω λοιπόν, πάμε ρε παιδί μου με Αδριανόπουλο, όλοι μαζί. Πάμε με μια ανοιχτή επιλογή. Δεν θα ήταν καλύτερα, σοβαρότερο αυτό εκ μέρους. Του λέω πρόεδρε, λοιπόν από το Μάρτιο, πάμε με τα Τούλη. Από το Μάρτιο, πάμε με τα Τούλη. Όχι, 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 μου έλεγε Μανώλη, μου έλεγε Σκανδαλάκι, τελικά κατέληξε στο Δράκο. Λέω λοιπόν πριν από 10 ημέρες. Ρε παιδιά, ακούστε να σου πω. Βάλτε ένα δικό σας άνθρωπο να πάει στην Ερμιονίδα, στην Αργολίδα ή στο Σοφικό στην Κορινθία και να πει το όνομα Δράκος. Εάν στους 10 το ξέρουν 2, εγώ θα υποχωρήσω. Και πείτε τους και το όνομα Τατούλης. Εάν στους 10 δεν το ξέρουν 9, πάλι θα υποχωρήσω. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω. Και δηλαδή, είναι ο Τατούλης πιο κοντά στο Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία, υπουργός της Δημοκρατίας. Και μάλιστα στο Υπουργείο που πήγε ο κύριος Σαμαράς μετά από αυτόν, δεν ήταν πρόδρομος του κύριου Σαμαρά για να μπει στη Νέα Δημοκρατία ξανά ο κύριος Στατούλης. Γιατί έχει γυνάτι ο κύριος Σαμαράς και με το γυνάτι του λοιπόν δημιουργεί προβλήματα στην παράταξη. Και η παράταξη, θυμίζω, δεν έχει ένα κόμμα τώρα, έχει δύο κόμματα. Έτσι λοιπόν, ό,τι συμβαίνει. Και σύντομα τρίτο. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά ενδεχομένως. Από εκεί πέρα λοιπόν, ό,τι συμβαίνει στο ένα κόμμα έχει αντανάκλαση στο άλλο κόμμα μέσα στην παράταξη. Του είπα λοιπόν με τον Κακλαμάνη. Το είπα τον Μάρτιο, δημόσια σε θέατρο. Και ήρθε με τον Κακλαμάνη τον Ιούλιο. Γιατί έπρεπε να χάσουμε αυτόν τον χρόνο. Και τον έσυρε στον Κακλαμάνη. Το ξέρετε όλοι σας ότι έψεχνόταν για κάποια άλλα πρόσωπα. Του είπα για την περιφέρεια Αττικής, που έχει τόσα προβλήματα. Του λέω ρε παιδί μου, πάμε με τον Αβραμόπουλο. Αντιπρόεδρό σου είναι, το νούμερο 2 χαρτί σου είναι. Πάμε με τον Αβραμόπουλο και στις 8 αντιπεριφέρειες και μία 9 με τον Περιφερειάρχη να πάρω 3 εγώ, 2 εγώ. Πάμε μαζί. Όχι. Δεν θέλω. Δεν ήθελε για λόγους εκείνους που έκανε. Δεν ήθελε τον Αβραμόπουλο. Δεν θα τον προβάλλει. Δεν με ενδιαφέρει γιατί. Έρχομαι ξανά με πρόταση. Πάμε με τον Κώστα, τον Μίχαλο του ΕΒΕΑ. Που είναι δικός σας άνθρωπος. Που ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. Που ψηφίστηκε από εσάς. Όχι. Και βάζει κικίλια. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα για το παιδί. Είναι αφιλότιμο παιδί. Τα λέει, δεν τα λέει, δεν με ενδιαφέρει. Αμα είναι όμως σοβαρή εκπροσώπηση της Νέας Δημοκρατίας, θα αντιμετωπίσει το σγουρό. Αυτά είναι λοιπόν τα λάθη που έκανε. Λάθη επιλαθών. Του λέω Θεσσαλονίκη. Πάμε ρε παιδί με τον Μπακατσέλο, που τον είχαμε 6 χρόνια πρόεδρο της εκθέσεως. Τον έβαλε ο Καραμαλής, κολλητός του Καραμαλή. Η οικογένεια Μπακατσέλου συνδέεται με το Μητσοτάκη. Είναι κουνιάδος του Βενιζέλου. Ναι. Θα πάρει και από εκεί το κατητή. Να κερδίσουμε από το γύρο. Πάει με μια πολύ στενή, δεν λέω κακή, αλλά στενή κομματική υποψηφιότητα. Πονηρός ο Παπανδρέου πάει με τον Μπουτάρη, τον οποίο πριν από 4 χρόνια τον είχαν ξοβελήσει. Εάν θέλουν να μάθουν για Μπουτάρη Θεσσαλονίκη, ας ρωτήσουν την Αράπογλου που τον έζησε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δημιουργείται μια άλλη δυναμική. Κύριε Πρόεδρε, αν μας επιτρέπετε. Από το λάθος του κύριου Σαμαρά. Το να πούμε και έχω ακόμα και την Κρήτη και θα πούμε. Μάλιστα. Έρχεται τώρα, λοιπόν το θέμα της Κρήτης. Ερχόμαστε στην Κρήτη όπου εκεί
Γίνεται, έγινε ό,τι έγινε. Να κρυποστέκω τον Γιώργη.